Κύριε Δήμαρχε, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και του Δήμου Βέρειας. Κύριε Πάρεδρε του Τριλόφου, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στον Τρίλοφο, στο Αριστοτέλειο Πολιτιστικό Κέντρο. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο πολιτιστικό μας κέντρο την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Με την κούβα στην καρδιά». Πρόκειται για εικόνες που αφορούν στην κουλτούρα της Κούβας, όπως αποτυπώθηκαν από το φακό του προξένου της Κούβας, κυρίου Ζωσέ Οριόλ Μαρέρο Μαρτίνες. Και φανερώνουν την αγάπη του για την πατρίδα του, την Κούβα, όπως γράφει άλλωστε και ο ίδιος, «Ζω για την αγάπη σου». Μια αγάπη που τον οδήγησε εδώ, στον Τρίλοφο του Δήμου Βέρειας, ώστε η πατρίδα του μέσα από τις φωτογραφίες του να γίνει γνωστή ακόμη και σε ένα μικρό χωριό, σε μια μικρή πόλη. Θα απολαύσουμε το ταξίδι στην Κούβα, στη μακρινή μας Κούβα, και μέσα από τις φωτογραφίες θα διακρίνουμε την απέραντη αγάπη για την πατρίδα του, και με την ευκαιρία αυτή ας αναλογιστούμε και εμείς την αγάπη για τη δική μας πατρίδα, την Ελλάδα μας, για τη Μακεδονία μας. Θα διαπιστώσετε ότι οι λαοί, Έλληνες και Κουβανοί, έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους στην κουλτούρα, στο φαγητό, αλλά κυρίως στο αίσθημα της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Θα έχετε την ευκαιρία επίσης, μετά την τελετή των εγγενείων, να δοκιμάσετε γεύσεις με άρωμα Κούβας, διαχειρός του σεφ Ιωάννη Σαμούκα, και να απολαύσετε ακούσματα της Κούβας που θα ερμηνεύσει η κυρία Μαρλέν Ολάνο Καρέρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζωσέ Οριόλ Μαρέρο Μαρτίνες, που είχε την ιδέα μαζί με τον κύριο Παπαδίκη Φώτη να διοργανώσουμε αυτή την όμορφη εκδήλωση εδώ, στον Τρίλοφο, στο Αριστοτέλειο Πολιτιστικό Κέντρο. Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς μας και όλους τους εθελοντές που βοήθησαν για αυτή την εκδήλωση. Και ιδιαιτέρως την Νανά Καραγιαννίδου, την Γκέπα Δήμου Βέρειας, που είναι στο πλευρό μας και μας στηρίζουν σε όλες μας τις προσπάθειες. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλέσω για ένα χαιρετισμό τον Πάρεδρο, τον κύριο Ιωάννη Καραγιάννη. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω όλους στον ίδιο πράγματι τον λόγο εδώ, το κέντρο το πολιτικό μας, και σας ευχαριστώ πάντα όλους που μας θυμάτε και έρχεστε σε όλες τις εκδηλώσεις, και τον κύριο Δήμαρχο και τους εκπροσώπους της περιφέρειας και όλους εσάς. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για τους που τους ξανακαλωσορίζω, τους κύριους εκπροσώπους της Κούβας. Χθες τους γνώρισα εδώ σε ένα τραπέζι, κάτσαμε εκεί πραγματικά, και σήμερα πάλι πήγαμε στη Βέρεια και γυρίσαμε σε μερικά αξιοθέατα της Βέρειας. Ειλικρινά, αυτός τόσο λίγο καιρό, αλλά αυτούς τους ανθρώπους τους αισθάνομαι τόσο δικούς μου, σαν να είναι συγγενείς μου. Ειλικρινά, το λέω από την καρδιά μου αυτό, δηλαδή. Σαν να είναι συγγενείς μου. Ευχαριστώ και τον Σύλλογο τον Εκπολιτιστικό και φυσικά τον κύριο Παπαδίκη που διοργανώνω όλα αυτά τα πράγματα. Όπως είπε και πρωτήτερα η πρόεδρος του Πολιτικού Συλλόγου, του Δήμου Συλλόγου, με την Κούβα πράγματι μας συνδέουν πολλά πράγματα. Μας συνδέουν κοινωνικά πράγματα. Μας συνδέει αυτό που προσπαθούμε όλοι για το δίκαιο και για την ελευθερία των λαών. Οι επαναστάσεις εντός οικών, δηλαδή, οι επαναστάσεις οι δίκαιες. Τόσο μακριά,
Αλλά τόσο μακριά, αλλά και τόσο κοντά όμως. Τους αισθανόμαστε. Και θα ήθελα, εγώ απλώς και ο ταπεινός, να ευθύνω ένα μήνυμα σε όλους τους ηγέτες της οικουμένης, τέλος πάντων, του κόσμου. Να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, να σέβονται την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα, και προπαντός να σέβονται την ιστορία τους. Να λειτουργούν πάντα δίκαια και όχι άδικα. Γιατί το άδικο ούκ ευλογείται, όπως λέει ο απλός ο λαός μας. Και το λέω αυτό για αυτό που πάει να γίνει στον τόπο μας, στη μάνα μας, στη Μακεδονία. Να σεβαστούνε το δίκαιο, γιατί το άδικο θα φέρει πολλά προβλήματα. Θα φέρει μίσος, κακία, πόνο και δεν θέλω να πω τι άλλο που το σκέπτομαι και να ταιριάζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Πρεσβευτά της Κούβας, κυρία Πρεσβευτά του Παναμά, κύριε πρόξενε της Κούβας, φίλες και φίλοι, θα πω καταρχήν ότι με μεγάλη χαρά βλέπουμε σήμερα να πιάνει τόπο αυτό το κτίριο το οποίο έγινε εδώ πέρα, με τους αγώνες και τους σκόπους του πολιτιστικού συλλόγου, της τοπικής κοινότητας και της περιφερειακής ενότητας, η οποία βοήθησε τα μέγιστα μέσω της Άνιμα, ούτως ώστε να ελευθερωθεί το κτίριο, και να μπορούμε σήμερα όλοι εδώ πέρα να είμαστε παρόντες σε αυτόν τον εξαίσιο χώρο και να μπορούμε να φιλοξενήσουμε μία έκθεση υψηλού περιεχομένου. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλους αυτούς που ο καθένας με τον τρόπο του συνετέλεσαν για να είμαστε σήμερα εδώ πέρα, τον κύριο Βαδίκη, τον κύριο Παγιοργίου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Τριλόφου Αριστοτέλης, την Κέπα του Δήμου Βέρειας και βέβαια τους ανθρώπους που είχαν την χαρά και τη διάθεση να έρθουν σε αυτό το μικρό χωριό για να μας δούνε, για να τους δούμε, για να σφίξουμε τη σχέση μας. Λέει η έκθεση φωτογραφίας του κύριου Μαρτίνες, με την Κούβα στην καρδιά. Εγώ θα πω με την Κούβα στην καρδιά μας. Είναι μακριά η Κούβα? Ναι, είναι μακριά. Εμείς προσπαθούμε λοιπόν να τη φέρουμε πολύ κοντά. Και με αυτό που γίνεται σήμερα εδώ, κάνουμε το πρώτο βήμα, ούτως ώστε πράγματι να έρθουμε πολύ κοντά ο ένας τον άλλον και να προγραμματίσουμε, αν θέλετε, και πράγματα για το κοντινό μέλλον, γιατί όπως είδαμε το πρωί και το μεσημέρι υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές για να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συντελεστές, ευχαριστούμε τον κύριο Πρόξενο για την καλή του διάθεση. Να είστε όλοι καλά, κυρία Πρέσβη, να είστε καλά. Καλησπέρα. Muchas gracias a todos por estar presentes aquí hoy en este pedazo de Cuba. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που ήρθατε εδώ να μας δουν από κοντά. Para nosotros es un gran honor estar aquí en Trílofos y compartir con todos los vecinos de Trílofos, de Beria, de los pueblos cercanos. Μεγάλη τιμή για εμάς να σας έχουμε εδώ πέρα όλους. Esta es la octava exposición que se hace con Cuba en el corazón. Είναι η όγδοη έκθεση που κάνουμε με την Κούβα στην καρδιά μας. Con las fotos no profesionales, sino pero llenos de amor del cónsul de Cuba en Atenas, José Oriol Marrero Martínez. Με τις φωτογραφίες που δεν είναι επαγγελματικές, αλλά είναι γεμάτες με αγάπη για την Κούβα.
para mostrarles a los amigos griegos un pedazo de nuestro país. Για να δείξουμε στους φίλους μας, τους Έλληνες, ένα κομμάτι της χώρας μας. Dedicada al 166 aniversario del natalicio de José Martí, el héroe nacional de Cuba, que luchó por nuestra independencia. Που είναι αφιερωμένη στο 166 χρόνια πριν γεννήθηκε José Martí, ένας ήρωας εθνικός της Κούβας, ο πιο σημαντικός. Y en el 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana. Que esto que pérasan 60 χρόνια από τότε που κερδίσαμε με την επανάσταση στην Κούβα. Queremos desarrollar los vínculos entre los pueblos de Grecia y Cuba. Θέλουμε να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μεταξύ της Κούβα και την Ελλάδα, τους δεσμούς. Que tenemos muchas cosas en común. Que έχουμε πάρα πολλά πράγματα κοινά. Vínculos históricos, culturales. Σε σχέση με την ιστορία και την κουλτούρα. Somos pueblos alegres, hospitalarios, familiares. Nos gusta la música. Είμαστε λαοί χαρούμενοι, φιλόξενοι, μας αρέσει η μουσική. Pero también tenemos un gran sentido de la libertad. Αλλά έχουμε μια μεγάλη αίσθηση της ελευθερίας επίσης. Y queremos agradecer a todos los que han puesto un poquito en esta noche de hoy. Και θέλουμε να ευχαριστήσουμε σε όλους αυτούς που βοήθησαν να γίνει αυτό σήμερα. A Fotis y a Cristina. Τον Φώτη και τη Χριστίνα. La embajadora de Panamá y su esposo. Η πρέσβυρα του Παναμά και τον άντρα της. Al alcalde de Δημάρχο. Al periferial y al presidente de la Cámara de Comercio que tan amablemente nos recibieron. Και τον πρόεδρο του επιμελητήριου που μας δέχτηκαν πάρα πολύ ευγενικά. A nuestra familia Yanis. Την οικογένεια μας τον Γιάννη, τον κύριο Γιάννη. Μαρία, que también ya es de la familia. Και τη Μαρία που επίσης είναι της οικογένειας. Y Sofía y Nana. Sofía y Nana. Y todas las muchachas que nos han ayudado aquí. Y όλος ο κόσμος που μας βοήθησε σήμερα. Y a Γιώργος, que es muy importante. Και τον Γιώργο που είναι πολύ σημαντικός. A María y a Costa, que nos ayudan con la traducción. Και σε εμάς που βοηθάμε με τη μετάφραση και τον Κώστα και σε μένα. A Χρήστος, a Μεταξάς. Τον Χρήστο, τον Μεταξά, σε όλους. A todos los amigos de Grecia y de Cuba. Σε όλους τους φίλους της Ελλάδας και της Κούβας. Y quiero unos minutos para que el autor explique el concepto de la exposición. Και θέλει να ακούσετε δύο λεπτά για να μας εξηγήσει ο δημιουργός για την έκθεση, λίγο, δύο λεπτά. Para que después puedan disfrutar del concierto de la cantante cubana Marlene Olano. Για να απολαύσετε μετά και τη συναυλία της τραγουδίστριας από την Κούβα, Marlene Olano. Que llenará de música las imágenes de nuestro país. Muchas gracias. Που θα φτάσει με μουσική τις εικόνες της χώρας μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σε όλους και όλες που είστε εδώ απόψε. Lo más bonito que está pasando esta noche no es las fotos, es la presencia de ustedes. Το πιο όμορφο πράγμα που συμβαίνει σήμερα δεν είναι οι φωτογραφίες, είναι η παρουσία όλων εδώ πέρα. En la madrugada en que hablamos de hacer en Trílogo esta exposición fotográfica. Το ξημέρωμα που μιλούσαμε για να κάνω την έκθεση φωτογραφίας στο Trílogo. Φώτη, Κώστας, un amigo y los amigos de Trílofos esa noche. Ο Φώτης, ο Κώστας και οι φίλοι από τον Trílofo αυτή τη νύχτα. Que pasamos rápido de tránsito. Περάσαμε γρήγορα από εδώ. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros se pudo imaginar que iba a pasar lo que está pasando aquí. Και είμαι σίγουρος ότι κανένας από εμάς δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό που συμβαίνει τώρα. Cuando se habló de hacer la exposición fotográfica en Trílofos no hubo ninguna duda, la hacemos, claro que la hacemos. Συζητούσαμε σχετικά με το να κάνουμε αυτή την έκθεση εδώ στο Τρίλοφο, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι θα καταφέρναμε. Pero que se produjera esta reunión entre amigos, tan grande, tan bonita que hay en la noche de hoy, no es, rebasa un hecho fotográfico, es un hecho social, es un hecho personal, es algo que nos va a quedar para toda la vida en la memoria.
Και αυτό που συμβαίνει απόψε εδώ είναι κάτι παραπάνω από μια έκθεση φωτογραφία. Είναι μια συγκέντρωση μεταξύ φίλων. Είναι κάτι που θα μείνει στη μνήμη μας όλη μας τη ζωή. Por eso yo quiero agradecerle a Trílofos, a todo Trílofos, a toda Beria, por la acogida tan grande que le han dado a la exposición. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τρίλοφο, θέλω να ευχαριστήσω τη Βέρια για αυτήν την εκπληκτική υποδοχή που εφύλαξαν στην έκθεση. A las personas del gobierno, de la alcaldía, del periferiarchi, al centro Aristóteles cultural que con tanto amor ha contribuido, a los que han ayudado de una manera u otra con un granito de arena. Στα πρόσωπα της κυβέρνησης, στον κύριο Δήμαρχο, στα πρόσωπα της περιφέρειας, στον πολιτιστικό σύλλογο Αριστοτέλης και σε όλους όσοι βοήθησαν στην εκπαίδευση αυτής της έκθεσης. Aquí hay personas que han venido de Atenas, que han propuesto actividades, hay personas que han estado fuera, que no son de aquí o que están de visita porque han venido a la exposición. Υπήρξαν άτομα που ήρθαν από την Αθήνα, που ανέβαλαν τις δουλειές τους, που ήρθαν από το εξωτερικό, μόνο και μόνο για αυτή την έκθεση. Y a todos, de todo corazón, yo quiero darle las gracias. Και από καρδιάς θέλω να δώσω σε όλους σας ένα μεγάλο ευχαριστώ. Lo más importante que va a ocurrir después aquí no es la exposición de fotos, es el concierto de Marlene Olan. Το πιο σημαντικό που θα συμβεί μετά δεν είναι η έκθεση φωτογραφίας, είναι το τραγούδι που θα δώσει η Marlene. Marlene es... Es una cubana residente en Grecia. Marlene es una cubana que vive en Ελλάδα. Que se casó con un griego. Que padrecía con un Έλληνα. Y ya llevan varios años de casado, un precioso matrimonio. Que ήδη μετά πολλά χρόνια ενός όμορφου γάμου. Y a pesar de que tienen problemas familiares, de salud en la familia, ella accedió a venir a Trílofos. Και παρά το γεγονός ότι είχε διάφορα οικογενειακά θέματα, κατάφερε να έρθει στον Τρίλοφο απόψε. Y tomó una guagua bien temprano en la mañana y aquí está. Un ómnibus, sí. Y ya verán que no se han equivocado en venir cuando escuchen a Marlene era cantante principal y bailarina, vedette se dice, ¿no? Del principal cabaret que tiene Cuba, el cabaret Tropicana. Η Μαρλέν ήταν τραγουδίστρια στο καλύτερο και σημαντικότερο καμπαρέ της Κούβας. Que es una institución cultural de punta en Cuba. Είναι ένας σημαντικός χώρος τέχνης στην Κούβα, πολιτιστικός. Pero no voy a hablar más porque ella lo va a demostrar cantando y bailando. Αλλά δεν προτίθεται να μιλήσω περισσότερο. Lo que sí le pido es un aplauso para Marlene, por favor. Ya para concluir solo quiero decir que yo no soy fotógrafo. Perdónenme los fotógrafos que hay aquí hoy. Tampoco pensé hacer una exposición. Ninguna de estas fotografías se hizo nunca para hacer una exposición. Son fotografías como hacemos casi todos, para uno, para sí. Είναι φωτογραφίες από αυτές που όλοι μας πολύ τραβάμε για εμάς. Y resulta que ya la han visto una 23.000 personas. Και ήδη την έχουν δει 23.000 άτομα. Y esta es la octava vez que se hace. Αυτή είναι η 8η φορά που πραγματοποιείται. La primera se presentó en Bahrein, en Manama, en Bahrein. Η πρώτη έκθεση έγινε στο Bahrein. La quinta se presentó en la más grande cárcel de alta seguridad para mujeres de Grecia, en Thiva. De modo que ha llegado a 7 ciudades de Grecia, a una ciudad de fuera de Grecia, a una cárcel donde cumplen prisión más de 600 personas. Se presentará en breve en Trípoli, en el Peloponeso. En marzo en el Parlamento de Grecia y en mayo en la Feria Internacional del Libro de Salónica. Digo esto porque no porque las fotos tengan un valor especial, sino por el amor de Grecia a Cuba. Αυτό δεν το λέω επειδή οι φωτογραφίες έχουν ένα ειδικό βάρος, αλλά το λέω για τον έρωτα της Ελλάδας προς την Κούβα. Que aceptan todos los motivos cubanos, igual que Cuba acepta a toda Grecia, a todos los motivos griegos.
που αποδέχονται όλα τα στοιχεία των Κουβανών και όλα τα στοιχεία των Ελλήνων Κουβανών αντίστοιχα. La foto está tomada en varias provincias de Cuba. Φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί σε διάφορες περιοχές της Κούβας. Aquí pueden ver naturaleza, flora, fauna. Μπορείτε να δείτε τη φύση, την πανίδα, τη χλωρίδα. Tal vez muchos de los principales monumentos de Cuba. Ίσως και τα σημαντικότερα μνημεία της Κούβας. Pueden ver el lugar donde nació Fidel Castro, la casa donde nació Fidel Castro. Μπορείτε να δείτε τον τόπο που γεννήθηκε ο Φιντελ Κάστρο, το σπίτι. El coche en el que se movía cuando niño, que está al final de los padres de Fidel Castro, o la tumba donde están sus restos. Pero pueden ver también rostros de los niños cubanos. Pueden ver la cara de un barrendero, de las personas que limpia la calle con una escoba, en Santiago de Cuba. Pueden ver las playas cubanas. Y pueden ver en general la naturaleza preciosa de Cuba, las comidas, los animales, los atardeceres. Μπορείτε να δείτε επίσης την φύση της Κούβας γενικά, τα φαγητά της και τα υπέροχα κλινά της. Y lo último que quiero decir es, si desean, no le crean a la exposición, no le crean. Το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι, αν το θέλετε, να μην πιστέψετε. Compruébenlo y vayan a Cuba, visiten Cuba. Δοκιμάστε το, επισκεφτείτε την Κούβα. Cuando regresen de Cuba, van a querer hacer una exposición fotográfica. Αν επιστρέψετε από την Κούβα, θα θέλετε και εσείς να κάνετε μία εκτίση φωτογραφίας. Nos acaba de pasar en Larissa. Que acaba de sucedernos en Larissa. Que dos amigos griegos fueron a Cuba de vacaciones, tuvieron 15 días y han regresado de Cuba a Grecia y hicieron una exposición fotográfica sobre Cuba que en la inauguración había más o menos esta misma cantidad de personas. Πήγανε για 15 μέρες στην Κούβα και όταν επέστρεψαν από την Κούβα, κάνανε και ήδη μία έκθεση φωτογραφίες, η οποία είχε περίπου την ίδια αναλογία ατόμων που βρίσκονται εδώ απόψε. Esta exposición se llama Con Cuba en el corazón, με την Κούβα στην καρδιά. Αυτή η έκθεση ονομάζεται με την Κούβα στην καρδιά. Próximamente habrá una que se va a llamar Con Grecia en el corazón. Υπάρχει, σύντομα θα γίνει μία που θα ονομάζεται με την Ελλάδα στην καρδιά. Por tanto, Con Cuba en el corazón y Con Grecia en el corazón. Γι' αυτό με την Ελλάδα στην καρδιά και με την Κούβα στην καρδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας επιτρέψετε να σας δωρήσουμε τοπικά προϊόντα. Στην κυρία Βρέσπη. Τοπικά προϊόντα. Και στον κύριο Πρόξενο, παρακαλώ, τοπικά προϊόντα. Ευχαριστούμε την Μαρία Παπαγεωργίου που φιλοτέχνησε τα καλάθια μας. Θα ήθελα να καλέσω και την κυρία Πρέσβη του Παναμά. Είναι Κριστίνα, Παρακαλώ, Κριστίνα, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Δεν ήμουν έτοιμη να μιλήσω σήμερα, αλλά και μετά από τόσα όμορφα λόγια νομίζω θα μείνω λίγο άσχημα. Αλλά πρέπει να πω ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη να είμαι εδώ σήμερα. Εγώ είμαι από Παναμά, με πατέρα Έλληνα από την Πελοπόννησο. Ο σύζυγός μου, που τον έχουνε... Έχετε ακούσει το όνομά του πολλές φορές, διότι είναι ένας από εσάς. Είμαστε 27 χρόνια παντρεμένοι και έχω τόσα χρόνια και ακούω τον Φώτη να πει. Είμαι από το Τρίλοφο Δημαρχίας, πολύ περήφανο. Οπότε και εγώ θα κρατάω. Εγώ έχω πολλές φορές.
πολύ ωραίο εδώ. Σας ευχαριστώ. Οπότε αισθάνομαι ότι και κομμάτι της καρδιάς μου είναι εδώ και είμαι υπερήφανη που μια χώρα σαν την Κούβα που είναι αδελφή χώρα με το Παναμά βρέθηκε και εδώ και μπορεί να αισθανθεί το ίδιο που αισθάνομαι και εγώ τόσα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια. Συνηθίζουν να λένε η Ελλάδα είναι ανάδελφος χώρα. Δεν θα το πω ξανά. Έχουμε και εμείς δύο αδέλφια. Την Κούβα και το Παναμά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, κύριε Παπαδίκη, για την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη στο σύλλογό μας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που είστε εδώ σήμερα. Και θα ήθελα το ελάχιστο που μπορούμε να σας προσφέρουμε, ένα καλάθι με τοπικά προϊόντα. Ορίστε. Ευχηθώ καλό ταξίδι στην Κούβα μέσω τριλόφων. Pablo Milanés, una canción de Pablo Milanés. Yo no te pido. Yo no te pido que me mandes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio tienes con tu luz. Para amar, solo te pido que tú quieras las palomas que suelo mirar. De lo pasado no lo voy a negar, el futuro algún día llegará. Y del presente que me importa de la gente, si es que siempre van a No me niegues, no hables por hablar. Yo no te pido que me bajes una estrella azul. Solo te pido que mi espacio tienes con tu luz. En mi pasado, una razón para quererme o para olvidarme. Pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón. Mi pasado, preguntas todo que cómo fue. Si antes de amar debe tenerse fe. Daré por entender la vida misma sin morir. Eso es cariño. Thank you.
dejaste en mi pasador una razón para quererme o para olvidarme. Y de cariño y de olvido, si te conviene, no llames corazón lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tener ese fe, nada por un querer, la vida misma sin morir, que eso es cariño, no lo que hay en ti. Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que me enero, tu imagen divina, tu mármol boca que siento tan niña. Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu mármol la boca que siento tan niña. No la quiero para nada, para nada.